Με είδατε να διαβάζω, γιατί μόλις έσκασε μια είδηση, μια ανακοίνωση που έστειλε ο Αντένα σε όλα τα μέσα, η οποία γράφει: ο Αντένα ανακοινώνει ότι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από το πρωινό. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας υπήρξαν διαφωνίες σε θέματα που δεν θα επέτρεπαν την ομαλή λειτουργία της εκπομπής. Η Δούκισσα παραμένει αγαπητό μέλος της οικογένειας του Αντένα, γραφείο τύπου Αντένα, Λεωφόρος Κηφισίας 10. Με κάθε επισημότητα. Με κάθε επισημότητα, όποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί, να πάει εκεί με τα πανό του, θέλω τη Δούκισσα στο πρωινό. Άρα, κανένα διαφημιστικό κόλπο. Τα πράγματα ήταν σοβαρά. Δεν ξέρουμε, κάποια στιγμή θα μιλήσει. Λες να έρθει ένα δελτίο τύπου σε λίγο ότι ο Αντένα ανακοινώνει τη συνεργασία του με την. Δηλαδή θα έχει κάποια αντικαταστάτρια ή θα την αναλάβει. Θα το δούμε τη Δευτέρα. Εγώ αυτό που ξέρω από εσωτερική πληροφόρηση, από ρεπορτάζ που έκανα από ανθρώπους εκεί και απ' έξω, είναι ότι ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι δεν χρειαζόμαστε άλλη υποστήριξη. Είμαστε μια δημοσιογραφική εκπομπή που μπορούμε να βγάζουμε πάρα πολύ ωραία τα θέματα. Τώρα, αν το εμπορικό πραγματικά έχει ένα ζήτημα, εγώ είπα ότι η Πετρογιάννη Φωτεινή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Όμορφη κοπέλα, πολύ καλή δημοσιογράφος, θα μπορούσε να το στηρίξει, αλλά αυτό το αποφασίζει το κανάλι. Εννοείται. Σημασία έχει ότι πραγματικά ήταν μια μπόμπα στην αρχή τη σεζόν, δηλαδή δεν πρόλαβε καν να τσουλήσει. Είναι καμιά φορά μερικές δουλειές που δεν τις θες καθόλου τελικά. Δηλαδή, TikTok, μάλλον αυτό κάνεις. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έγινε εκεί. Δεν νομίζω ότι τσακωθήκαν. Απλά δεν ένιωθε καλά η Δούκισσα αυτό που μάθαμε κιόλας. Και είπε: όχι, δεν θέλω να συνεχίσω. Δεν νιώθω καλά. Εντάξει, ας τα βρούμε μεταξύ τους. Δεν θέλω να εκφέρω άποψη.